Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που ακούω στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε είναι «Γιατρέ, γιατί ενώ παίρνω βιταμίνη D, δεν τη βλέπω να αυξάνεται στο αίμα. Τι φταίει» Όπως έχω πει επανελειμμένα, στα βίντεο και μέσα από τα σχόλια υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να συντελούν όπως το αυξημένο βάρος, το σκούρο χρώμα και άλλοι. Ένας παράγοντας που δεν έχουμε αναλύσει εκτεταμένα είναι ότι υπάρχουν κάποια πολύ διαδεδομένα φάρμακα που εμποδίζουν τη βιταμίνη D. Αυτά τα φάρμακα επιδρούν στο μεταβολισμό της βιταμίνης D με διαφορετικό τρόπο το καθένα, αλλά όλα έχουν ένα αποτέλεσμα η βιταμίνη D στο αίμα να μειώνεται ή να μην ανεβαίνει επαρκώς μετά από χορήγηση βιταμίνης D σε συμπλήρωμα διατροφής. Ξεκινάω με τα φάρμακα για το στομάχι τόσο τα πιο καινούρια και πιο ισχυρά φάρμακα όπως η ομεπραζόλη και η έσομεπραζόλη και γενικά η ομάδα των φαρμάκων που λέγονται αναστολή αντλειών πρωτονίων όσο και τα παλιότερα φάρμακα όπως η ρανιτιδίνη μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται πάρα πολύ συχνά σε πολλές παθήσεις ειδικά σε παθήσεις του στομάχου και του δεκαδακτύλου όπως έλκος και γαστρίδα και άλλα δυσπεκτικά ενοχλήματα. Αλλά δυστυχώ χορηγούνται και σε πάρα πολλού ασθενεί που παίρνουν φάρμακα για να προστατεύσουν το στομάχι του. Αυτό που επιστημονικά ονομάζουμε γαστροπροστασία. Δηλαδή ένα φάρμακο που προστατεύει το στομάχι και δίνεται σε κάποιον όχι επειδή έχει πρόβλημα το στομάχι, αλλά για να το προστατέψουμε ώστε να μην αποκτήσει πρόβλημα από τα φάρμακα που έχει ανάγκη να παίρνει. Η δεύτερη ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα μετά τα 50 και μειώνει τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα είναι τα φάρμακα για την υπέρταση. Τα περισσότερα αντιπερταστικά φάρμακα που χορηγούνται σήμερα μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα και αν παίρνετε κάποιο φάρμακο για την υπέρταση είναι πολύ πιθανό να ανήκει σε μια από τις τρει ομάδες που επηρεάζουν τη βιταμίνη D. Αν και είναι πολύ πιθανό να παίρνετε φάρμακα που ανήκουν και στις τρει ομάδες. Πρόκειται για τα διουρητικά, τα οποία αν παίρνετε το καταλαβαίνετε γιατί μετά από λίγο σας στέλνει στην τουαλέτα, η αναστολή διάβλων ασβεστίου, ίσως το πιο αποτελεσματικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, από, το, από τα οποία η αμλοδιπίνη είναι το πιο διαδεδομένο, που κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Νορβάσκ, αλλά και ως με πάρα πολλά ονόματα και τέλος η αναστολή μετατρεπτικού ενζύμου της αγκιοτενσίνης, που είναι μία από τις πιο πρόσφατες ομάδες αντιπερτοσκικών που κυκλοφορούν με πάρα πολλά εμπορικά ονόματα. Πολλά από τα φάρμακα που θα βρείτε στο εμπόριο για την αντιμετώπιση της υπέρτασης είναι συνδυασμός αυτών των ουσιών, όπως για παράδειγμα το Νορβάσκ μαζί με διουρητικό. Αν παίρνετε φάρμακα για την πίεση, είναι πάρα πολύ πιθανό να παίρνετε μία ή περισσότερε από αυτέ τι ομάδε φαρμάκων που εμποδίζουν την αύξηση τη βιταμίνη D στο σώμα. Λίγοι άνθρωποι μετά τα 60 δεν παίρνουν τουλάχιστον ένα αντιπερτασικό, όπω επίση και πολλοί άνθρωποι μετά τα 60 παίρνουν φάρμακα για τη χολυστερίνη. Και αυτά τα φάρμακα, γνωστά με το όνομα στατίνε, μειώνουν τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα. Για να κλείσω όμω με τα φάρμακα που σχετίζονται με την υγεία τη καρδιά, μετά τα αντιπερτασικά και τα φάρμακα που μειώνουν τη χολυστερίνη και τα φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματο, μειώνουν τα επίπεδα τη βιταμίνη D. Η γνωστή παιδική ασπιρίνη που χρησιμοποιείται εκτεταμένα στα άτομα που πάσχουν από καρδιοπάθειες, όπως και τα νεότερα φάρμακα που κάνουν αυτή τη δουλειά, όπως η κλο... κλοπιδογρέλι, μειώνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D. Το ίδιο κάνουν και τα αντιπικτικά με το, με το συντρόμ να είναι ο πιο διάσημος εκπρόσωπος αυτών των φαρμάκων. Η άλλη ομάδα φαρμάκων που δεν λείπει σχεδόν ποτέ από τέτοιου τύπου λίστες είναι τα φάρ φάρμακα που χορηγούνται για ψυχιατρικές και νευρολογικές παθήσεις. Αρκετά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της επιληψίας, της κατάθλιψης και του άγχους, επίσης οδηγούν σε μείωση της βιταμίνης D. Πολλά επίσης φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση των λοιμόξεων οδηγούν και αυτά σε μείωση της βιταμίνης D στο αίμα. Αλλά καθώ αυτά τα φάρμακα σπάνια χρησιμοποιούνται μακροχρόνια, συνήθω δεν αποτελούν πρόβλημα. Υπάρχουν όμω κάποια φάρμακα για χρόνιε λοιμώξει που χρησιμοποιούνται μακροχρόνια και αυτά μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στη βιταμίνη D στο αίμα. Και αυτά είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του HIV. Το ίδιο ισχύει και για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται μακροχρόνια για την αντιμετώπιση τη υπατήτητα Β. Η κορτιζόνη, ανάμεσα στι πολλέ παρενέργειε που έχει, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι μειώνει και τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα. Και το ίδιο κάνει και η υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην αντιμετώπιση των αυτοάνωσων παθήσεων. Κυκλοφορεί στην αγορά με το εμπορικό όνομα Plaquenil. Τέλο, θα ήθελα να κλείσω με ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα σήμερα, γιατί όντω έχει να προσφέρει κάποια σημαντικά ωφέλη για το μεταβολισμό. τον γλουκοφάζ και τα γενώσιμά του, που πλέον είναι δεκάδε. Όπω επίση και τα καθαρτικά, τα φάρμακα για την αντιμετώπιση του όπιση τη δυσκυλιότητα, που δυστυχώ πάρα πολλοί κόσμοι τα χρησιμοποιεί συστηματικά. Και τα δύο μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα. Είμαι σίγουρο ότι αν κάποιο παίρνει φάρμακα, είναι πολύ πιθανό να παίρνει ένα από τα φάρμακα που ανήκει στι ομάδε που προανέφερα. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβαίνει, πρέπει να φροντίσετε να μετράτε τη βιταμίνη D συστηματικά, και σε περίπτωση που δεν βρίσκεται στο επίπεδο που έχει ορίσει ο γιατρό που σα παρακολουθεί, να αντιμετωπίζετε είτε μέσα μετά από αυξημένη έκθεση στον ήλιο, είτε μέσω τη διατροφή, είτε με συμπληρώματα διατροφή, αν τα παραπάνω δεν είναι αρκετά. Στην περιγραφή του βίντεο έχω και το σύνδεσμο τη μελέτη, σε περίπτωση που θέλετε να την εκτυπώσετε και να τη συζητήσετε με τον γιατρό που σα παρακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ.